Καλησπέρα σε όλους και όλες. Σας καλωσορίζω εκ μέρους της Στέγης Βιτζέντσος-Κορνάρος στην απόψινή εκδήλωση. Για όσους και όσες δεν με ξέρουν, είμαι ο Γιάννης Χαμηλάκης. Διδάσκω αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Brown των ΗΠΑ και ένα από τα ενδιαφέροντά μου είναι και η προϊστορία της Κρήτης. Και είναι μεγάλη χαρά και μεγάλη τιμή για μένα απόψε να διευθύνω την απόψινή συζήτηση με την ομιλήτριά μας, την κυρία Μεταξία Τσιποπούλου. Θα κάνω μια μικρή εισαγωγή. Θα χρειαζόμουν μια ολόκληρη ώρα για να μιλήσω για το έργο και τα κατορθώματα της Μεταξίας, της αγαπητής φίλης και συναδέλφου, αλλά θα είμαι πολύ σύντομος για να δώσω όλο το χρόνο σε αυτή να μας μιλήσει για τα σπουδαία και ωραία πράγματα που κάνει. Η κυρία Τσιποπούλου έχει σπουδάσει αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, αλλά έχει πραγματοποιήσει και μεταδιδακτορικές σπουδές στα πανεπιστήμια στην Αγγλία, στην Ιταλία και στις ΗΠΑ. Πρόσφατα ήταν και κάτοχος της έδρας, σαν επισκέπτρια ερευνήτρια της έδρας Peter Warren στο Πανεπιστήμιο του Bristol. Πολλοί και πολλές από εσάς θα ξέρετε τη Μεταξία, επειδή έχει περάσει τη μισή τη ζωή στη Σιτία, ερευνώντας την αρχαιολογία της περιοχής. Θα έχετε από πολλά χρόνια ακούσει τις ανασκαφές της, είτε αυτές πρόκειται για αυτές στην Αγία Φωτιά, στο κτίριο στα Κουφωτά, είτε για τις ανασκαφές στα Αχλάδια, είτε για τις ανασκαφές στην Ιερά Πέτρα, στο Χαλασμένο, και φυσικά για τις μεγάλες ανασκαφές και τις πολύχρονες ανασκαφές στην περιοχή του Πετρά, για τις οποίες θα μας μιλήσει και σήμερα και σε μια σειρά από διαλέξεις, άλλες τρεις διαλέξεις από τη σημερινή. Οι ανασκαφές και οι δημοσιεύσεις και η έρευνα στην περιοχή του Πετρά είναι ιδιαίτερα σημαντικές, όχι μόνο για την αρχαιολογία της περιοχής, την αρχαιολογία της Κρήτης, την αρχαιολογία του Αιγαίου, αλλά και ευρύτερα έχουν μια εμβέλεια διεθνή. Είναι περιοχή που και εγώ και ο ίδιος ξέρω πολύ καλά, μένω στο Πετρά, αλλά παρακολουθώ και τη δουλειά της Μεταξίας και τις δημοσιεύσεις της πάρα πολλά χρόνια. Είναι και μια από τις θέσεις που με ιδιαίτερη, με ιδιαίτερο ενδιαφέρον συζήτησα και εγώ στη δική μου, στις δικές μου τις δημοσιεύσεις και στη δική μου τη δουλειά. Η Μεταξία όχι μόνο ανασκάπτει με τρομερή προσοχή και επιμέλεια τους χώρους του Πετρά, αλλά και τους δημοσιεύει κιόλας με φοβερή ταχύτητα. Και όσοι από εμάς ξέρουμε το πόσο δύσκολη είναι αυτή η δουλειά όχι μόνο της ανασκαφής, αλλά και της γρήγορης, άμεσης, συστηματικής και προσεκτικής δημοσίευσης, δεν μπορούμε παρά να θαυμάσουμε τις προσπάθειές της. Έχει η Μεταξία, πέρα από τις ανασκαφές, έχει κάνει και πολλά άλλα πράγματα. Θα αναφέρω μόνο ότι μεταξύ 2006 και 2011 ήταν διευθύντρια του Εθνικού Αρχείου Μνημείων, μια υπηρεσία κεντρική του Υπουργείου Πολιτισμού, στο οποίο πραγματοποίησε μια σειρά από σημαντικά έργα καταγραφής, ταξινόμησης, αξιοποίησης του αρχαιακού πλούτου του Υπουργείου Πολιτισμού και των Μνημείων της Ελλάδας. Πέρα από την ανασκαφική ερευνητική δραστηριότητά της, πέρα από τις δημοσιεύσεις, τις διαλέξεις, τις ομιλίες, Μεταξία έχει επίσης φροντίσει εδώ και πολλά χρόνια να φέρει το χώρο κοντά στην τοπική κοινωνία της Σιτίας και της περιοχής. Οργανώνει κάθε χρόνο επισκέψεις στο χώρο, έχει οργανώσει εκδηλώσεις στην πόλη εδώ και πάρα πολλά χρόνια, πολύ πριν η δημόσια αρχαιολογία να γίνει της μόδας. Ήταν, νομίζω, μια από τις πρωτοπόρους στην αρχαιολογική υπηρεσία, στην προσπάθεια να έρθει η αρχαιολογία κοντά στο κοινό. Θα μπορούσα να λέω πολλά πράγματα απόψε, θα πω άλλα, θα δώσω το λόγο στη Μεταξία να μας μιλήσει για τα σημαντικά πράγματα που έχει κάνει στο Πετρά και στις ανασκαφές. Μεταξία, έχεις το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Μ' ακούτε. Θα ήθελα, ξεκινώντας, να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση. Πρέπει να πατήσω μήπως εδώ. Λοιπόν, για να δούμε. Μια στιγμούλα. Το share screen. Να πατήσω το share screen. Λοιπόν. Ωραία.
Θα ήθελα ξεκινώντας να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου για την πρόσκληση στον κύριο Γιώργο Γαλανάκη που πρόσφατα γνώρισα, στον Αντώνη Ψητάκη, φίλο παλιό από τα μέσα της δεκαετίας του 80, καθώς και στη συνάδελφο Μαριάννα Κατηφόρη για την πρόσκλησή τους να παρουσιάσω αυτή τη σειρά διαλέξεων για τις ανασκαφές και τις μελέτες 37 χρόνων στον Πετρά. Η στέγη Βιτσέντζος Κορνάρος ξεκίνησε σε αυτό το δύσκολο καιρό πολύ δυναμικά και εύχομαι να συνεχίζει όλο και καλύτερα. Χαίρομαι ιδιαίτερα επίσης γιατί ο καλός φίλος και συνάδελφος καθηγητής Γιάννης Χαμηλάκης συντονίζει στη διάλεξή μου και τον ευχαριστώ θερμά. Μάλιστα. Ωραία. Οι αρχαιολογικοί χώροι που απαρτίζουν το μνημιακό σύνολο του Πετρά εκτείνονται σε δύο γειτονικούς παράλληλους λόφους ύψους 60 και 80 μέτρων αντίστοιχα, οι οποίοι ήταν χερσόνησοι στην αρχαιότητα στα νότιο-δυτικά και τα νότιο-ανατολικά ενός βαθιού στενού κόλπου που έχει πλέον επιχωθεί από τα φερτά υλικά του ποταμού Παντέλη. Ο Πετράς, 2 χιλιόμετρα ανατολικά της πόλης της Ιτίας, ερευνάται με ανασκαφές και εντατικές επιφανειακές έρευνες υπό τη διεύθυνση της ομιλού σας από το 1985, συνεχώς μέχρι σήμερα, ως συστηματική έρευνα της εφορίας Λασιθιού του Υπουργείου Πολιτισμού. Η ανθρώπινη παρουσία στον Πετρά ξεκίνησε κατά την τελική νεολιθική περίπου στο 3.400 π.Χ. και συνεχίστηκε αδιάκοπα μέχρι το τέλος της εποχής του Χαλκού περίπου στο 1.100 π.Χ. Στον Πετρά είχαμε τη σπανιότατη ευκαιρία να ανασκάψουμε και ένα μηναϊκό ανάκτορο και τμήμα του οικισμού που το περιβάλλει με αδιάλειπτη κατοίκηση από το 2650 ως το 1200 π.Χ. πρωτομηνοϊκή 2α έως και ιστερομηνοϊκή 3β, αλλά και άλλους δύο οικισμούς, ο πρώτος της τελικής νεολιθικής 3400 ως 3100 π.Χ. και πρωτομηνοϊκής 1-3100 ως 2650 π.Χ. και ο δεύτερος της ιστερομηνοϊκής 3-1400 ως 1100 π.Χ. Οι οικισμοί αυτοί αποτελούν το αντικείμενο της σημερινής παρουσίασης. Στη δεύτερη διάλεξη θα σας μιλήσω για το ανάκτορο και τη σημασία του Πετρά ως κεντρικής θέσης της ενδοχώρας του κόλπου της Ιτίας και πέραν αυτής. Στην τρίτη θα δούμε το ελίτ μινοϊκό νεκροταφείο και στην τελευταία θα ασχοληθούμε με το βυζαντινό νεκροταφείο, τις δράσεις εξωστρέφειας και ανάδειξης των μνημείων σε σχέση με την τοπική κοινωνία, καθώς και το όραμά μου για το μέλλον του μνημειακού συνόλου, την ανάδειξή του και την απόδοσή του στους πολίτες και τους επισκέπτες της Ιτίας. Αξίζει να τονιστεί ότι οι ανασκαφές του Πετρά μας προσφέρουν την εξαιρετικά σπάνια, σχεδόν μοναδική δυνατότητα της παράλληλης μελέτης των χώρων των ζώντων και αυτών των νεκρών. Η πόλη της Ιτίας πρέπει να είναι ιδιαίτερα υπερήφανη, διότι έχει εντός των ορίων της και εύκολα προσβάσιμο ένα τέτοιας εμβέλειας και σημασίας μνημειακό σύνολο. Ο δυτικότερος από τους δύο λόφους του Πετρά περιλαμβάνει τον πολύ εκτεταμένο κύριο μινοϊκό οικισμό, χρονολογούμενο από το 2650 έως το 1200 π.Χ., το μινοϊκό ανάκτορο, όπως βλέπετε, καθώς και ένα νεκροταφείο της μέσης βυζαντινής περίοδου, 12ος ως 13ος αιώνας μετά Χριστόν, πάνω από το ανάκτορο. Εδώ το τοπογραφικό και αεροφωτογραφία των ανασκαφών του λόφου 1. Στον ανατολικό λόφο ή κεφάλα βρίσκονται ο αρχαιότερος οικισμός στην περιοχή του κόλπου της Ιτίας, της τελικής νεολιθικής και πρωτομηνοϊκής 1, δηλαδή 3400-2900 π.Χ., ένα πολύ εκτεταμένο ασύλλητο ελίτ μινοϊκό νεκροταφείο με διάρκεια ζωής μεγαλύτερη από 1100 χρόνια, περίπου 2850-1700 π.Χ., αλλά και ένας οικισμός της ιστερομηνοϊκής 3, 1400-1100 π.Χ. Ο κύριος μινοϊκός οικισμός του Πετρά υπολογίζεται ότι καταλαμβάνει επιφάνεια μεγαλύτερη από 40 στρέμματα και εκτινόταν σε πυκνή διάταξη στις πλαγιές και τους πρόποδες του λόφου μέχρι την παραλία. Να τον φανταστείτε κάπως ανάλογο με τα γουρνιά. Σήμερα θα μιλήσουμε για τους τρεις οικισμούς, θα τους δούμε με χρονολογική συνέχεια και θα εξετάσουμε την αρχιτεκτονική τους, τα κινητά ευρήματα και τη σημασία τους. Ο παλαιότερος, αυτός της κεφάλας, ανασκάφτηκε στις αρχές του αιώνα μας. Η ύπαρξη εγκατάσταση στον χώρο ήταν γνωστή από το 1986, όταν με την υποστήριξη του Δήμου Σιτίας και ιδιαίτερα του Δημάρχου Νίκου Πετράκη, οργανώσαμε επιφανειακή έρευνα στους τέσσερις λόφους του Πετρά με τη συμμετοχή ομάδας νέων από τη Γαλλία. Δύο από τα σημαντικότερα ευρήματα της έρευνας αυτής στην κεφάλα, η λόφο 2 της έρευνας, ήταν ο εντοπισμός θέσης της τελικής νεολιθικής,
αλλά και η έβρεση ενός πολύ ενδιαφέροντος και πολύ καλοδιατηρημένου σφραγιδόλιθου με παράσταση πληγωμένου αγριμιού του 14ου αιώνα π.Χ. που δήλωνε χρήση του χώρου και στην ιστερομηνωική Τρία, 1400-1200. Κατά μία περίοδη σύμπτωση δεν είχε προκύψει καμία ένδειξη για την ύπαρξη του μεγάλου νεκροταφείου από την επιφανειακή έρευνα. Αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Η ανασκαφή του οικισμού της Κεφάλας διενεργήθηκε από το 2002 ως το 2004 και ήταν δοκιμαστική, δηλαδή ξεκίνησε μετά από αίτηση του ιδιοκτήτη του κτήματος. Συνεργάτης ήταν ο Γιάννης Παπαδάτος, τότε ορομίστριος υπάλληλος της εφορίας και σήμερα αναπληρωτής καθηγητής στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, στον οποίο εμπιστεύτηκα στη συνέχεια τη μελέτη και τη δημοσίευση. Η Κεφάλα είναι λόφος υψηλότερος και πιο απότομος από το δυτικό λόφο, φυσικά οχυρός, ιδιότητα που πιθανότατα αποτέλεσε και το κριτήριο επιλογής της θέσης στην τελική φάση της νεολιθικής περίοδου. Ο οικισμός βρίσκεται σε υψηλό σημείο, θέση στρατηγική, με εξαιρετικό οπτικό έλεγχο 360 μοιρών. Πρόκειται όχι μόνο για την αρχαιότερη κατοίκηση στην περιοχή του κόλπου της Σιτίας, αλλά και για μια σχεδόν μοναδική για την Κρήτη περίπτωση εγκατάστασης αυτής της περίοδου, η οποία δεν βρίσκεται κάτω από νεότερα στρώματα της μινωικής εποχής και επομένως προσφέρει πολλά νέα στοιχεία για την αρχιτεκτονική και την κοινωνική οργάνωση της αρχαιότερης εποχής στην οποία ανήκει. Ο ανασκαμμένος χώρος έχει έκταση λίγο μεγαλύτερη από 350 τετραγωνικά μέτρα, αλλά όπως έχει δείξει η επιφανειακή έρευνα του 1986, ο οικισμός περιελάμβανε αρκετά μεγαλύτερη επιφάνεια στη νότια και την νοτιοανατολική πλαγιά, αλλά και σε τμήμα της βόρειας, το οποίο είχε υποστεί εκτεταμένη διαμόρφωση με μηχανικό μέσον προς το τέλος της δεκαετίας του 80 και δεν σώζει πλέον την αρχική του επιφάνεια. Τα αρχιτεκτονικά λείψανα ανήκουν σε τρεις οικοδομικές φάσεις, από τις οποίες καμία δεν παρουσιάζει ίχνη καταστροφής από φωτιά. Η αρχαιότερη είναι η τελική νεολιθική, στην οποία χρονολογούνται δύο χώροι. Οι επόμενες δύο φάσεις ανήκουν στην πρωτομινωική 1α, 3100-2900 π.Χ. και περιλαμβάνουν τείχους ευθύγραμμους και καμπυλόγραμμους, όπως βλέπετε. Εγκαταλείφθηκε οριστικά στη διάρκεια της πρωτομινωικής 1α και φαίνεται ότι οι κάτοικοι μεταφέρθηκαν στο χαμηλότερο και λιγότερο εκτεθειμένο στους βόρειους ανέμους, δυτικότερο λόφο 1. Ίδρυσαν εκεί ένα νέο οικισμό, ο οποίος έμελε να γίνει ανακτορικός και να ζήσει για σχεδόν δύο χιλιετίες. Τα κινητά ευρήματα στον οικισμό της Κεφάλας ήταν αρκετά ενδιαφέροντα. Χαρακτηριστικές για την οικιακή χρήση, οι πύληνες μαγειρικές χύτρες που συνδέονταν με τρεις εστίες, καθώς και πολλά λίθινα εργαλεία, τριβία και τριπτήρες για την επεξεργασία σιτηρών. Από τη μελέτη της κεραμικής της τελικής νεολιθικής προέκυψε ότι τουλάχιστον 10% του κεραμικού συνόλου της πρώτης περίοδου έχει εισαχθεί από θέσεις εκτός Κρήτης, πιθανότατα από τις Κυκλάδες. Ιδιαίτερα χαρακτηριστικό και κοινό σε όλο το Αιγαίο, αλλά πολύ σπάνιο στην Κρήτη, είναι ένα ρηχό αγγείο με σειρά οπών κάτω από το χείλος, το οποίο συμβατικά ονομάζεται αγγείο τυριού, cheese pot, αλλά στην πραγματικότητα δεν γνωρίζουμε τη χρήση του. Η εισαγωγή κυκλαδικών αγγείων συνεχίστηκε και στην αμέσως επόμενη φάση, την πρωτομινωική 1α. Γενικά, η σχέση των Κυκλάδων με την περιοχή του κόλπου της Σιτίας είναι αρκετά έντονη στις πρώιμες πρωτομινωικές φάσεις. Γεγονός που ήταν ήδη γνωστό από δεκαετίες στο νεκροταφείο της Αγίας Φωτιάς, αλλά το βλέπουμε πλέον και στον Πετρά, τόσο στον οικισμό της Κεφάλας, όσο και στο νεκροταφείο, όπως θα δούμε σε επόμενη διάλεξη. Τα πρωτομινωικά 1α, 3100-2900 αρχιτεκτονικά λείψανα, ανήκουν σε τρεις οικιστικές μονάδες, αποτελούμενες από δύο δωμάτια καθεμιά. Οι επαναλαμβανόμενες χρήσεις δηλώνουν κοινωνική οργάνωση σε πυρηνικές οικογένειες. Αντίθετα, μια μεγάλη αυλή που απέδωσε πολυάριθμα λίθινα εργαλεία και περιελάμβανε πολλές λαξευτές στο βράχο γούρνες, βλέπετε τις τρύπες, εξυπηρετούσε όλη τη μικρή κοινότητα. Αντίστοιχα κοινοτική ήταν και η αποθήκευση σε ιδιαίτερο χώρο που περιείχε κομμάτια πυθοειδών αγγείων και λαξευτή δεξαμενή επενδεδημένη με πλάκες. Από τις Κυκλάδες ερχόταν ο αυσιανός της Μήλου, που οι κάτοικοι της Κεφάλας επεξεργάζονταν επί τόπου για την κατασκευή εργαλείων, ενώ εισηγμένος ήταν και ο Χαλκός, του οποίου επίσης γίνονταν επεξεργασία επί τόπου. Ενδεικτικό για τις εξωτερικές σχέσεις είναι ένα πύληνο ομοίωμα πλοίου, το αρχαιότερο γνωστό στην Κρήτη. Εδώ μερικά από τα χαρακτηριστικά πρωτομινωικά αγγεία του οικισμού της Κεφάλας. Καθώς και μικρά ευρήματα, λίθινα και οστέινα εργαλεία, πύληνα υφαντικά βαρύδια και σφονδύλια, αλλά και κοσμήματα από πυλό και οστό. Και
Οι προημότερες πιθανότατα ενδείξεις μεταλλουργίας στην Κρήτη, σκορίες χαλκού και η ανάλυση του στο μικροσκόπιο. Ο οκισμός της κεφάλας, όπως είπα ήδη, εγκαταλείφθηκε και φαίνεται πως οι κάτοικοι μετακινήθηκαν προς το χαμηλότερο και πιο εύκολα προσβάσιμο, λόφο 1. Αρχιτεκτονικά λείψανα της αμέσως επόμενης φάσης της φωτομηνιακής 1β, δηλαδή 2850 έως 2650 π.Χ., δεν έχουν ακόμα βρεθεί στο λόφο 1. Οι παλαιότεροι τείχοι χρονολογούνται στην αμέσως επόμενη φάση, την πρωτομηνιακή 2α, 2650 έως 2050 π.Χ., αλλά αρκετά διάσπαρτα όστρακα επιβεβαιώνουν ότι δεν υπήρχε κενό στη χρονική αλληλουχία της κατοίκησης μεταξύ των δύο λόφων. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι όμως ότι αμέσως με τη μετακίνηση του οικισμού ξεκινάει η κατασκευή και η χρήση του νεκροταφείου στην κεφάλα, μία κίνηση υψηλού συμβολισμού, εφόσον ο χώρος αυτός ήταν η κοιτίδα των προγόνων. Στην τρίτη διάλεξη θα μιλήσουμε για το νεκροταφείο και την ιστορία του. Αναγκαστικά θα μιλήσω επιλεκτικά για τα στοιχεία που απαρτίζουν τον οικισμό στο λόφο 1, γύρω από το ανάκτορο και τις πλαγιές ως την παραλία. Διάφορες ανασκαμμένες περιοχές έχουν προσφέρει αποσπασματικές, προφανώς, διότι έχουν σκεπαστεί από νεότερα αρχαιολογικά στρώματα, πληροφορίες για την πρωτομηνιακή περίοδο 2900 έως 2100 π.Χ. Εννοείται ότι ένας χώρος με συνεχή κατοίκηση περίπου 2.500 ετών αποτελεί στην ουσία ένα παλύψιστο εποχών και των λειψάνων τους, η ιστορική συνέχεια του οποίου είναι συχνά πολύ δύσκολο να ανασυσταθεί και να κατανοηθεί. Πάντα βέβαια, πίσω από τις κάπως ανιαρές για τους μη μοιημένους περιγραφές αρχιτεκτονικής και ευρημάτων, εμείς αρχαιολόγοι προσπαθούμε να κατανοήσουμε τη ζωή εκείνων των ανθρώπων, τις σχέσεις μεταξύ τους, όπως και τις σχέσεις και επαφές με άλλους τόπους, κοντινούς ή μακρινούς, χωρίς να παραβλέπουμε και τη σχέση με το περιβάλλον και τη διαχείρισή του προς όφελος των κοινωνιών τους. Μετά την ολοκλήρωση της ανασκαφής του ανακτόρου, οργανώσαμε ένα συστηματικό πρόγραμμα στρωματογραφικών τομών για τη διερεύνηση θεμάτων όπως η έκταση, η χρονολόγηση, ο χαρακτήρας και η λειτουργία των κτηρίων που κατελάμβαναν το χώρο που κτίστηκε αργότερα το ανάκτορο, καθώς και η χρονολόγηση των αρχιτεκτονικών φάσεων του ίδιου του ανακτορικού κτηρίου. 23 τομές ανασκάφθηκαν συνολικά μέχρι το επίπεδο του φυσικού βράχου και μετά το τέλος της ανασκαφής και της λεπτομερούς τεκμηρίωσής τους καταχώθηκαν. Από τις ανασκαφές αυτές προέκυψαν τα εξής. Η πρώτη οργανωμένη κατοίκηση στο πλάτωμα του λόφου 1 χρονολογείται στην πρωτομηνιακή 2 περίοδο, 2700-2200 π.Χ. Ο βράχος είχε σε πολλά σημεία λαξευτεί την εποχή αυτή, είτε για τη θεμελίωση των τείχων, είτε ως επιφάνεια δαπέδων. Ο οικισμός ήταν οργανωμένος και καταλάμβανε 3-4 στρέμματα, δηλαδή το σύνολο της έκτασης του πλατώματος. Επιπλέον, σε κάθε ανασκαμμένο τμήμα του οικισμού στις πλαγιές του λόφου 1 προέκυψαν στοιχεία για την πρωτομηνιακή 2 κατοίκηση. Ιδιαίτερα ενδιαφέρον για την εποχή αυτή ήταν ένα σπίτι στο βορειοανατολικό άκρο του πλατώματος του ανακτόρου με 3 δωμάτια, λαξευτή στο βράχο εστία και δάπεδο από κοκκινοπό πυλό. Περιλάμβανε επίσης μια δεξαμενή για αποθήκευση νερού πιθανώς ή ίσως για αποθήκευση στερεών και στα ανατολικά του. Εδώ δηλαδή, ανασκάφθηκε βιοτεχνική εγκατάσταση αποτελούμενη από γούρνες λαξευμένες στο βράχο περίπου ενός μέτρου διαμέτρου, συνδεόμενες μεταξύ τους μερικά κανάλια. Η εγκατάσταση αυτή θα μπορούσε να έχει χρησιμεύσει για επεξεργασία μαλλιού, πλύσιμο, βαφή κλπ. Ίσως για παραγωγή κρασιού. Ο οικισμός αυτός εγκαταλείφθηκε στο τέλος της Φωτομηνιακής 2, λίγο πριν από το 2200 π.Χ., χωρίς ένδειξη καταστροφής από φωτιά, αντίθετα με άλλους γνωστούς σύγχρονους του της Ανατολικής Κρήτης, όπως η Μύρτος και η Βασιλική. Τα πρωτομηνιακά 2 κτίσματα δεν επιδιορθώθηκαν και δεν ξανακατοικήθηκαν, ενώ άλλα με διαφορετικό προσανατολισμό κτίστηκαν πάνω στα ερείπια τους. Σημειώνω ότι η επεξεργασία του μαλλιού και η παραγωγή περίτεχνων υφασμάτων αποτέλεσαν για τον Πετρά σημαντική παραγωγική δραστηριότητα σε όλες τις περιόδους, όπως μας δείχνουν τα εκατοντάδες πύληνα υφαντικά βάρη και αρκετά πύληνα σφονδύλια. Θεωρώ πολύ πιθανόν ότι για την εισαγωγή των πολύτιμων υλών από την Ανατολική Μεσόγειο, ή με πολύτιμες πέτρες, χρυσό, ελεφαντόδοντο, χαλκό, που θα δούμε αναλυτικά στο νεκροταφείο, η ανταλλαγή γινόταν με καλοφτιαγμένα πολυτελή υφαντά. Θα επανέλθουμε στο θέμα της φαντικής δραστηριότητας παρακάτω. Χαρακτηριστικό πάντως είναι ότι η μελέτη των οστών ζώων από διάφορες χρονολογικές φάσεις του οικισμού έδειξε ότι τα εγωπρόβατα δεν τα έσφαζαν παρά μόνο σε μεγάλη ηλικία και επομένως τα έτρεφαν κυρίως για το μαλλί τους.
Εδώ ευρήματα και λείψαν ατύχων κάτω από το ανάκτορο που ανήκουν στην πρωτομηνοϊκή τρία περίοδο, 2200-2100 π.Χ. Βλέπετε και τα σημεία από που βρέθηκαν. Και εδώ στη Μεσομηνοϊκή 1, 2100-1850, ακριβώς πριν από την ανέγερση του ανακτόρου. Εδώ το τοπογραφικό του λόφου 1 του Πετρά, παρατηρήστε τη σχέση του ανακτόρου με τους ανασκαμμένους τομείς του οικισμού, αλλά και τα μονοπάτια, είναι αυτό το καφέ, για τους επισκέπτες, που έγιναν το 2005 και 2006, στο πλαίσιο του έργου ανάδειξης του χώρου ώστε να γίνει επισκέψιμος, με χρηματοδότηση που εξασφάλισε ο Δήμος Ιτίας στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος Επιδημαρχίας Νίκου Τσικαλάκη. Όλα τα μονοπάτια σκάφτηκαν μέχρι το φυσικό βράχο. Ήταν μια ανασκαφή 18 μηνών που εγκρίθηκε και χρηματοδοτήθηκε από το Υπουργείο Πολιτισμού. Τα ευρήματα ήταν πολλά και πολύ ενδιαφέροντα και αύξησαν κατά πολύ τις γνώσεις μας για το χώρο, τη σημασία και την εξέλιξή του στους αιώνες. Εξαιρετικό έβριμα κατά την ανασκαφή των μονοπατιών για τους επισκέπτες ήταν αυτοί οι αποθέτες θεμελίωσης, λαξευτοί στο βράχο, που περιείχαν κεραμική ανάλογη αυτή των στρωματογραφικών τομών του ανακτόρου. Οι αποθέτες θεμελίωσης είναι μικροί λάκοι, σκαμμένοι στο χώμα ή όπως εδώ στο βράχο, στους οποίους γινόταν μία προσφορά υγρών πριν από τη θεμελίωση ενός σημαντικού κτηρίου και στη συνέχεια τα αγκεία που είχαν χρησιμοποιηθεί αφήνονταν στη θέση τους ολόκληρα, προσεκτικά τοποθετημένα. Για την καλή τύχη των ενίκων και τη σταθερότητα του κτηρίου απέναντι στους συχνούς σεισμούς. Ο φόβος απέναντι στις απρόβλεπτες θεομηνίες, όπως ξέρουμε καλά και εμείς σήμερα, είναι κάτι που δεν λείπει από την ψυχή ατόμων και κοινωνιών διαχρονικά. Παρά την έλλειψη πλήρων κατόψεων αυτής της εποχής στα τμήματα του οικισμού που έχουν ανασκαφεί, τα κινητά ευρήματα δηλώνουν την παρουσία ελίτ στον Πετρά, όπως θα ήταν αναμενόμενο ακριβώς πριν από την ανέγερση του ανακτόρου. Ανάλογης ποιότητας κεραμική ήρθε στο φως σε κάθε ανασκαμμένη περιοχή του λόφου. Το νεκροταφείο της ίδιας περίοδου στην Κεφάλα διηγείται την ίδια ιστορία. Στο ανατολικό άκρο του τομέα 3 του οικισμού ανασκάφθηκε τμήμα κτηρίου με κόκκινο κονίαμα και σκάλα με τρία σκαλοπάτια και επίσης με επένδυση κονιάματος. Χρονολογείται στα 2100 έως 1925 π.Χ. Το μεγάλο τμήμα αυτού του κτηρίου, το μεγαλύτερό του τμήμα, καταστράφηκε όταν ακριβώς στα ανατολικά του άρχισε να χρησιμοποιείται, εδώ δηλαδή, ένα τεράστιο κύλωμα του φυσικού βράχου για απόρριψη σκευών διαφόρων τύπων που είχαν χρησιμοποιηθεί για συμπόσια. Αυτός είναι ο πολύ γνωστός πλέον στη βιβλιογραφία Λάκκος του Πετρά, του οποίου έχουν ανασκαφεί 15 επί 5 μέτρα, σε βάθος 2 μέτρων, το 1995 και 1996. Περιείχε περίπου 2 τόνους στραυσμένης διακοσμημένης κεραμικής, πολύ καλής ποιότητας. Η κεραμική αυτή είχε μεταφερθεί είτε από κάποιο άλλο κοντινό σημείο του οικισμού, είτε από το πλάτωμα του ανακτόρου. Χρονολογείται από το 1900 στο 1800 περίπου π.Χ. Ο χώρος δεν χρησιμοποιήθηκε στις μετέπειτα περίοδους του οικισμού και έτσι το σύνολο αυτό παρέμεινε άθικτο. Ο Λάκκος του Πετρά αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύνολα αυτής της εποχής για την κεραμική ακολουθία της Ανατολικής Κρήτης και όχι μόνον. Έχει δημοσιευτεί από τον καθηγητή Ντόναλντ Χράγκης. Η κεραμική του Λάκκου περιλάμβανε αγκεία συμποσίων, κύπελα πολλών τύπων, τα βλέπετε, φιάλες, δηλαδή μπολ, καρποδόχες, φρουτιέρες, δηλαδή, με εξαιρετική πολύχρωμη διακόσμηση, αλλά και τελετουργικά αγκεία, θυμιατήρια, ρητά και πολλαπλά αγκεία, κέρνους, όλα υψηλής ποιότητας. Πολλά έφεραν εγχάρακτα κεραμικά σημεία, όμοια με σημεία της κριτικής ιερογλυφικής γραφής. Επιπλέον, η απόθεση περιείχε κομμάτια αλήθινων αγκείων από οφίτη και αλάβαστρο, κομμάτια από όστρια τριτώνων, αλλά και ένα σφραγιδόλιθο με μια από τις προημότερες παραστάσεις αντρικής μορφής σε στάση εξουσίας. Η εικόνα που προσφέρει αυτή η σημαντική απόθεση σχετικά με την κοινωνική οργάνωση του Πετρά στο τέλος της προανακτορικής περίοδου υποδεικνύει εξέχουσες κοινωνικές ομάδες, ανταγωνιστικές μεταξύ τους, η κάθε μια των οποίων πιθανότατα χρησιμοποιούσε συγκεκριμένα διακριτά διακοσμητικά θέματα στην κεραμική αλλά και στους φραγιδόλιθους, για παράδειγμα ένα ιδιαίτερο τύπο σπήρας. Η ίδια εικόνα υποστηρίζεται με σαφήνεια και από τα ευρήματα του νεκροταφείου, αλλά και από την παρουσία ελίτ αρχιτεκτονική στον οικισμό εκτός του ανακτόρου στην παλαιοανακτορική φάση, την Μεσομηνοϊκή 2.
Και περνάμε τώρα στη νεοανακτορική περίοδο του οικισμού, 1700 έως 1450 π.Χ. Η ανασκαφή του οικισμού του Πετρά ξεκίνησε το 1985 στα ανατολικά, βορειοανατολικά του λάκου. Εκεί έχουν ανασκαφεί δύο κτίρια. Το πρώτο σώζεται σε άριστη κατάσταση, το δεύτερο πολύ αποσπασματικά, το δεύτερο είναι αυτό εδώ, και δεν θα μας απασχολήσει. Η περιοχή εγκαταλείφθηκε πιθανώς μετά από καταστροφή από σεισμό την εποχή της έκρηξης του ηφαιστείου της Τύρας γύρω στο 1600. Το μεγάλο διόροφο κτίριο 1 εκτείνεται σε δύο αναλύματα του λόφου και έχει έκταση περίπου 230 τετραγωνικά μέτρα στο ισόγειό του, περιλαμβανομένων και των ανοιχτών χώρων που αποτελούν οργανικό τμήμα του. Το ισόγειο έχει έκταση 66 τετραγωνικά στεγασμένου χώρου, 30 τετραγωνικά ημιυπαίθριους χώρους, δύο κλίμακες για τον όροφο, δύο κτιστούς λάκους απορριμμάτων, δύο αυλές μεγαλύτερες από 70 τετραγωνικά μέτρα καθεμιά και ανοιχτούς χώρους έκτασης άλλα 50 τετραγωνικά. Ο άνω όροφος είχε στεγασμένο χώρο 30 τετραγωνικά και περιελάμβανε επίσης δύο βεράντες, μία αυτή και μία δεύτερη αυτή εδώ, μία προς τα δυτικά και μία προς ανατολικά, 20 τετραγωνικά μέτρα. Παρά το μεγάλο μέγεθός του, το κτίριο αυτό περιλαμβάνει ελάχιστα από τα στοιχεία πολυτελούς αρχιτεκτονικής, που είναι κοινά σε άλλα αντίστοιχα κτίρια, αλλά και στο κτίριο του τομέα 2 που θα δούμε παρακάτω, όπως πελεκητούς λίθους ή πολύθυρα. Διαπιστώθηκε πάντως ότι ο όροφος είχε δάπεδο από λίθινες και πύλινες πλάκες και χρωματιστό κονίαμα στους τοίχους. Εδώ βλέπετε τις βεράντες του ορόφου. Και οι τρεις σκάλες. Αυτή βέβαια βρίσκεται σε ένα παραδοσιακό χωριό, αλλά εδώ βλέπουμε ακριβώς το ίδιο. Κάθε σκάλα εξυπηρετούσε διαφορετική λειτουργία και συνέδεε τον όροφο με διαφορετικό τμήμα του ισογείου, μία με την κουζίνα, μία με την πίσω αυλή και μία με την εμπρός αυλή. Αυτή είναι με την πίσω αυλή. Ένα δούμε. Ωραία. Στο κτίριο 1, η δημοσίευση του οποίου έγινε σε δύο τόμους, ο ένας εκδόθηκε το 2017 και ο άλλος βρίσκεται στο τυπογραφείο, συνολικά πάνω από 1.200 σελίδες, εντοπίστηκαν με σαφήνεια αρκετές λειτουργίες. Στο ισόγειό του, σε δύο χώρους, υπήρχε εγκατάσταση παραγωγής κρασιού. Στο δωμάτιο Α, εδώ, βρέθηκε πάνω σε πλακόστρωτο δάπεδο, ακέραιο μεγάλο λίθινο πατητήρι σταφυλιών, το μεγαλύτερο σωζόμενο μινωικό αγγείο, διαστάσεων 70 επί 50 εκατοστά από μονοκόμματο λίθο. Μπροστά στην προχωή του πατητηριού υπήρχε ένας βαθύς λάκκος σκαμμένος στο δάπεδο που περιείχε ένα ακέραιο μεγάλο πίθο ύψους 1,10 για να δέχεται το υγρό, ένα μικρότερο πίθο, είναι εδώ, για μετάγγιση του, ένα πύλινο φωνή εξαιρετικής ποιότητας και μερικά κύπελα. Το διπλανό δωμάτιο μη χρησιμεύε, είναι αυτό εδώ, για αποθήκευση του υγρού. Είχε δύο πίθους και άλλοι δύο γειτονικοί χώροι, ο Ε και ο Λ, αυτοί οι δύο, ήταν επίσης αποθηκευτικοί, αλλά είχαν πρόσβαση μόνο από τον όροφο, ενώ είναι ισόγειοι και όχι υπόγειοι, με ξύλινη σκάλα και βρέθηκαν άδειοι. Φαίνεται ότι τα προϊόντα που αποθηκεύονταν εκεί ήταν οργανικά και πιθανότατα πολύτιμα, ίσως νήματα και υφαντά, εφόσον στους αντίστοιχους χώρους του ορόφου υπήρχε υφαντική δραστηριότητα. Η έλλειψη μεγάλης αποθήκης πίθων στο κτίριο αυτό δηλώνει στενή εξάρτηση της ομάδας ειδικευμένων τεχνητών που το χρησιμοποιούσε από το ανάκτορο. Δηλαδή, αυτοί εφοδίαζαν το ανάκτορο με τα επεξεργασμένα προϊόντα τους και αντίστοιχα ελάμβαναν από αυτό τα απαραίτητα προς το ζήν. Ας μην ξεχνάμε ότι το λίθινο πατητήρι σταφυλιών είναι αντικείμενο εξαιρετικής πολυτέλειας και κύρους, αλλά και ότι η ίδια η παραγωγή και κατανάλωση κρασιού στη Μινωική Κρήτη δεν ήταν ανάλογη με αυτή της παραδοσιακής Κρήτης. Η κατανάλωση ίνου γινόταν από λίγους σε ειδικές περιπτώσεις. Η μελέτη των υφαντικών βαριδιών εξάλλου έδειξε ότι στον όροφο του σπιτιού παράγονταν υφάσματα λεπτεπίλευτα, πιθανότατα και πολύχρωμα, είτε προς χρήση από τη σελίτ του ανακτόρου, είτε για εξαγωγή. Στη δυτική αυλή του κτηρίου εντοπίστηκαν εργαστήρια κατασκευής λίθινων αγγείων και εργαλείων οψιανού. Η ίδια έλλειψη αποθήκης πίθων παρατηρήθηκε και στο άλλο μεγάλο ανασκαμμένο σύγχρονο κτίριο, το 2, που θα δούμε παρακάτω, όπου επίσης υπήρχε έντονη βιοτεχνική δραστηριότητα.
Η εξαντλητική μελέτη της αρχιτεκτονικής διαρρύθμισης του κτηρίου 1 σε συνδυασμό με το είδος και την κατανομή των ευρημάτων μας οδήγησε στην ανάπτυξη ερμηνευτικής πρότασης για την κατανόηση των λειτουργιών και της φύσης του. Το κτίριο διαθέτει χώρους εύκολα προσιτούς από το εξωτερικό, όπως η εγκατάσταση παρασκευής ίνου, η κουζίνα και οι δύο λάκοι απόρριψης, εδώ βλέπετε τους δύο λάκους, απόρριψης μεγάλης ποσότητας αγγείων που είχαν χρησιμοποιηθεί για κατανάλωση φαγητού και ποτού. Σημαντικός παράγοντας εξάλλου είναι η ύπαρξη δύο σχετικά μεγάλων ανοιχτών χώρων, της Δυτικής Αυλής και της Νοτιοανατολικής Αυλής, στοιχείο εξαιρετικά σπάνιο σε αστικούς οικισμούς της Μινωικής Κρήτης. Θα θυμάστε ότι στα Γουμιά το ένα σπίτι είναι δίπλα στο άλλο. Στις δύο αυτές αυλές λάμπαναν χώρα διάφορες εργασίες, όπως άλυση καρπών, κατασκευή λίχνων αγγείων και εργαλείων οψιανού, δράσιμο νερού, είτε για παρασκευή φαγητού σε μεγάλη ποσότητα, είτε για κάποια βιοτεχνική δραστηριότητα. Εδώ είμαστε. Ιδιαίτερη σημασία έχει το γεγονός ότι η εγκατάσταση παρασκευής ίνου είχε πρόσβαση τόσο από τα ανατολικά, από την Κοιλάδα, όσο και από τα νοτιοδυτικά, από το Ανάκτορο. Έτσι, είναι προφανές ότι η δραστηριότητα αυτή αφορούσε κοινωνική ομάδα μεγαλύτερη από τους κατοίκους μιας ιδιωτικής οικίας. Ο συνδυασμός όλων των παραπάνω, καθώς και η μεγάλη ποσότητα κεραμικής, τόσο παρασκευής όσο και κατανάλωσης φαγητού, οθεί προς το συμπέρασμα ότι δεν πρόκειται για οικία πυρηνικής, έστω επιφανούς οικογένειας, στο πλαίσιο του ανακτορικού οικισμού. Πιστεύω ότι το κτίριο 1 ήταν ένα βιοτεχνικό κέντρο για μια κοινωνική ομάδα της οποίας τα μέλη κατοικούσαν τόσο στον οικισμό του Πετρά, ήταν δηλαδή τεχνίτες, όσο και στην ενδοχώρα, ήταν δηλαδή αγρότες, κτηνοτρόφοι και μελισσοκόμοι, και έρχονταν εκεί για να φέρουν τα προϊόντα τους για επεξεργασία και μεταποίηση. Ο τεράστιος αριθμός σκευών παρασκευής αλλά και κατανάλωσης φαγητού και ποτού, ο οποίος ήρθε στο φως τόσο στον Άνω Όροφο, όπου θα γινόταν η κατανάλωση τροφής, ίσως και κάποια συμπόσια, αλλά κυρίως σε δύο μεγάλους λάκους, όπου απορρίπτονταν τα σπασμένα σκεύη κατανάλωσης φαγητού και ποτού, αλλά και σερβιρίσματος υγρών, δηλώνουν τη συνεχή παρουσία και παραμονή πολλών ατόμων. Η κεραμική που προέκυψε από το κτίριο 1 ανέρχεται σε 285.000 όστρακα, τα έχουμε μετρήσει ένα προς ένα, και επιπλέον 3.500 ολόκληρα ή αποσπασματικά αγγεία, συνολικά πάνω από 3 τόνους και 200 κιλά. Πιστεύουμε λοιπόν ότι έχουμε να κάνουμε στην περίπτωση αυτή κυρίως με γεύματα εργασίας ενός μεγάλου αριθμού ατόμων και μερικά ακόμα αγγεία από το κτίριο 1. Δυστυχώς, καθώς ο οικισμός του Πετρά δεν έχει ανασκαφεί εκτεταμένα, δεν γνωρίζουμε πόσα τέτοια ανάλογα μεγάλα κτίσματα ειδικευμένης χρήσης υπήρχαν σε αυτόν, ούτε πως ήταν οργανωμένος πολεοδομικά, ούτε ακόμα πως ήταν οι κανονικές κατοικίες τόσο των επιφανών όσο και των απλών ανθρώπων. Χαμηλά, στην ανατολική πλαγιά του Λόφου 1, στα ανατολικά του τομέα 1, έχει ανασκαφεί τα έτη 89 και 90 ένα δεύτερο μεγάλο διόροφο νεοανακτορικό κτίριο, της υστερομινωικής 1α και 1β, δηλαδή από το 1700 στο 1460, με δύο αρχιτεκτονικές φάσεις. Η κάτωψή του σώζεται σε αρκετά καλή κατάσταση, αν και ένας τσιμεντένιος αρδευτικός αγωγός που διέσχιζε το δυτικό τμήμα του, τοποθετημένος στις αρχές της δεκαετίας του 60, προκάλεσε μερική καταστροφή στα αρχαιολογικά στρώματα. Το κτίριο ήταν διόροφο, έχει εμβαδόν 250 τετραγωνικά μέτρα στο ισόγειό του, περιλαμβάνει 18 χώρους, κλειστούς, υπαίθριους και μη υπαίθριους, και ακολουθεί τη φυσική κλίση του εδάφους, καθώς είναι θεμελιωμένο πάνω στο μαλακό ασβεστολιθικό πέτρωμα. Η ανατολική του πλευρά δεν έχει πλήρως ανασκαφεί και φαίνεται ότι συνεχίζεται και σε άλλο ένα χαμηλότερο άνδυρο. Ενδιαφέρουσα είναι η χρήση λαξευτών δόμων στο ανατολικό τμήμα του κτηρίου, οι οποίοι, όπως είδαμε, λείπουν από τον τομέα 1. Φαίνεται ότι η είσοδός του ήταν από την ανατολική αυτή πλευρά, όπως δηλώνει και ένα προσευμένο πλακόστρωτο. Η αρχιτεκτονική μορφή και η κατασκευή συνολικά δείχνουν προσεκτικό σχεδιασμό. Η τείχη του ισογείου είναι κτισμένη από ακανόνιστους λίθους και μερικούς πελεκητούς δόμους, ενώ στον όροφο ήταν πληνθόκτιστη. Στα δάπεδα υπάρχει κονίαμα με μικρά θαλασσινά βότσαλα. Ξύλο είχε επίσης χρησιμοποιηθεί σε ένα κείωνα και ένα πολύθυρο, αλλά ξύλινη στήλη πιθανότατα υπήρχαν και σε άλλους χώρους, όπως δείχνουν κυλώματα λαξευμένα στο βράχο. Το σημαντικότερο δωμάτιο του κτηρίου είναι το ε,
διαστάσεων 4,5 επί 4 μέτρα, που αποτελούσε τον κύριο χώρο συγκέντρωσης και δραστηριοτήτων. Οι υπόλοιποι χώροι του ισογείου είναι οργανωμένοι γύρω του, όπως βλέπετε. Στο δυτικό του τμήμα υπάρχει λαξευτή σκάλα για την επικοινωνία με τον όροφο, ενώ μία τετράγωνη πλάκα στο μέσο περίπου του χώρου στήριζε ένα ξυλινό κύωνα. Βλέπετε εδώ τη σκάλα. Ο μικρός ορθογώνιος... βλέπουμε εδώ τη σκάλα, βλέπουμε όλο το έψιλον, πάλι εδώ τη σκάλα και προχωρούμε. Ο μικρός ορθογώνιος χώρος, αυτός εδώ, υπερυψωμένος στα ανατολικά του, ήταν ντουλάπι που περιείχε μεγάλο αριθμό διαφόρων τύπων κυπέλων τοποθετημένων σε ράφια. Ένα όστρακο από τον ίδιο χώρο έφερε επιγραφή σε γραμμική αλφαγραφή που είχε γίνει πριν από το ψήσιμο του αγγείου. Πεσμένο τον όροφο εξάλλου ήταν ένα αποσπασματικά σωζόμενο μεγάλο πυθοειδές διακοσμημένο με διπλούς πελέκης. Ένα πολύ ωραίο αγγείο. Στο δυτικό επίσης τμήμα του έψιλον υπάρχει μεγάλος πάγκος καλυμμένος με κονίαμα. Μετά την καταστροφή από σεισμό, πιθανότατα συνδεδεμένο με την έκρηξη του ηφαιστείου της θύρας γύρω στο 1600, έγιναν ουσιαστικές αλλαγές στην κάτωψη του κτηρίου, κυρίως με την αφαίρεση τείχων, την ενοποίηση χώρων και την προσθήκη νέων δωματίων. Ενδιαφέρον είναι ότι το κτίριο αυτό, αντίθετα με αυτό του τομέα 1 που είδαμε παραπάνω, συνεχίζει τη ζωή του μετά την πρώτη καταστροφή, αλλά με αλλαγές, όπως παρατηρείται και σε πάρα πολλά άλλα κτίρια σε ολόκληρη την Κρήτη αυτή την εποχή. Στην τελική φάση της ζωής του κτιρίου, την Ιστερομνηιακένα Β 1500 έως 1450 π.Χ., άλλαξαν όχι μόνο αρχιτεκτονικά στοιχεία, αλλά και η χρήση του. Όλο το ισόγειο μεταποιήθηκε σε βιοτεχνικό χώρο, αφιερωμένο στην επεξεργασία μαλλιού, πλύσιμο και βαφή, ενώ η ύφανση γινόταν στον άνω όροφο, όπως έδειξαν οι πολλές πεσμένες από εκεί αγνήθες, υφαντικά βαρύδια. Συγκεκριμένα, στο σημαντικό χώρο Ε, βλέπουμε εδώ, την καρδιά του κτηρίου, πάνω στο καλοφτιαγμένο δάπεδο, λαξεύτηκαν αγωγοί, ενώ σε δύο τουλάχιστον εστίες, μέσα στο δωμάτιο, βρέθηκαν μεγάλα τριποδικά μαγειρικά σκεύη που φαίνεται πως είχαν χρησιμοποιηθεί για βράσιμο νερού. Συγγνώμη. Σε ανοιχτό χώρο, στα νότια του κτηρίου, τον βλέπετε εδώ, ήρθαν στο φως δύο διπλές γούρνες, τις βλέπουμε εδώ, που... και αρκετά λίθινα εργαλεία, τα οποία θα είχαν χρησιμοποιηθεί μάλλον για την παρασκευή χρωστικών. Στο μικρό αποθηκευτικό χώρο Ι, εξάλλου, σε άμεση σχέση με ένα πυθοειδές, βρέθηκε επιγραφή γραμμικής Α, η οποία έφερε το ιδεόγραμμα αρωματικού ελαίου. Όπως γνωρίζουμε από τον Όμηρο, αλλά και από νεότερες εποχές, αρωματικά έλαια χρησιμοποιούνταν για την κατεργασία του μαλλιού πριν από το γνέσιμο. Επίσης, σε ανοιχτό χώρο στα βορειοανατολικά του κτηρίου, ο φυσικός βράχος έχει λαξευτεί σχηματίζοντας μια σειρά συγκοινωνούντων αβαθών γουρνών σε κατηφορική διάταξη, εγκατάσταση που επίσης παραπέμπει σε πλύσιμο ή βάψιμο μαλλιού. Το κτίριο καταστράφηκε από φωτιά γύρω στα 1450 μαζί με το ανάκτορο του Πετρά. Εδώ μερικά από τα εκατοντάδες αγγεία του κτιρίου 2. Χαρακτηριστικό είναι ότι ούτε αυτό το μεγάλο κτίριο επιμερημένης κατασκευής και με αρχιτεκτονικά στοιχεία που παραπέμπουν σε πλούτο δεν διέθεται αποθήκη πίθων. Η σημαντική αυτή λεπτομέρεια, σε συνδυασμό με την πινακίδα γραμμικής Α και την ύπαρξη του ενεπίγραφου στράκου, υποδεικνύουν πιθανότατα εξάρτηση από το ανάκτορο, το οποίο προμήθευε στους ενίκους όχι μόνο την πρώτη ύλη για το βιοτεχνικό έργο που εκτελούσαν, μαλλί και αρωματικά έλαια, αλλά και τους προσέφερε τα απαραίτητα τρόφιμα, εφόσον η εξειδικευμένη απασχόλησή τους δεν τους επέτρεπε να ασχολούνται και με γεωργοκτηνοτροφικές εργασίες. Όπως προανέφερα, ο οικισμός του Πετρά δεν έχει ανασκαφεί σε μεγάλη έκταση και δεν γνωρίζουμε πολλά για την πολεοδομική του οργάνωση. Η έρευνα αυτή θα περιμένει τις επόμενες γενιές αρχαιολόγων. Το 1994 έως 1996 ανασκάψαμε τον τομέα 3 στα δυτικά του τομέα 1 με την ελπίδα να αποκαλύψουμε εκεί άλλο ένα μεγάλο νεοανακτορικό κτίριο. Αντίθετα με τις προσδοκίες μας, ως συνήθως στην αρχαιολογία, ήρθαν στο φως τμήματα οικειών της εποχής αυτής, πολύ ταπεινότερα από τα δύο μεγάλα που προαναφέρθηκαν. Και αυτό βέβαια είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον. Οι στρωματογραφικές τομές που σκάψαμε στη συνέχεια σε βάθος έφεραν στο φως πολλά και ενδιαφέροντα λείψανα παλαιότερων εποχών, όπως ακριβώς και στο πλάτωμα του ανακτόρου. Δοκιμαστικές ανασκαφές εξάλλου στη δυτική πλαγιά του Λόφου 1, σε ιδιωτικά οικόπεδα, έφεραν στο φως λείψανα νεοανακτορικών κτηρίων, αν και αναγκαστικά σε αποσπασματική κατάσταση.
Πάντως, όπως έχει δείξει η επιφανειακή έρευνα του 1986, ο οικισμός του Πετρά ήταν πολύ εκτεταμένος, κατελάμβανε όλη την απαλωτριωμένη έκταση των 40 στρεμμάτων, αλλά και τις πλαγιές του λόφου μέχρι την αρχαία ακτογραμμή στη σημερινή κοιλάδα. Το ανάκτορο του Πετρά καταστράφηκε, όπως και τα άλλα ανάκτορα της Κρήτης, γύρω στο 1450 π.Χ. Πολύ σύντομα, πάνω από τα ερείπια του ανακτόρου, πάνω από τα ερείπια του κτηρίου του τομέα 1, αλλά και των κτηρίων του τομέα 3, χτίζονται μικρά σπίτια, πολύ ταπεινότερα από τα νεοανακτορικά. Όπως όμως δείχνει η κεραμική τους, εξακολουθούσαν να έχουν σχέσεις με άλλες περιοχές, τόσο της Ανατολικής Κρήτης, κυρίως το Παλέκαστρο, αλλά και τον κόλπο του Μυραμπέλου και την Γνωσό. Αυτός, ας πούμε, είναι ένας φεδόστομος εισηγμένος από την Γνωσό. Η περισσότερη κεραμική μας έρχεται από το Παλέκαστρο. Τον 14ο αιώνα π.Χ. χρονολογείται άλλο ένα πολύ σημαντικό κτίσμα στους πρόποδες του λόφου 1 του Πετρά, μοναδικό για την Κρήτη. Πρόκειται για ένα διπλό τείχος, πολύ κοντά στην αρχαία ακτογραμμή, το οποίο σώζεται σε ύψος 1,80, έχει πλάτος ο κάθε βραχίωνας 1,30 και σωζόμενο μήκος πάνω από 25 μέτρα. Το τείχος αυτό φαίνεται ότι κτίστηκε κάπως βιαστικά με λίθους διαφόρων τύπων προερχόμενων από παλαιότερα κτίρια του οικισμού, ήδη ερυπωμένα, και έχει δύο προσώψεις, ενώ το εσωτερικό του είναι γεμισμένο με λιθολόγημα, όστρακα και χώμα, τεχνική που δεν απαντά στην Κρήτη, αλλά είναι χαρακτηριστική των τειχών στην Μυκηναϊκή Ελλάδα. Κοντά στη θεμελίωσή του ήρθε στο φως ένα όστρακο από ψευδόστομο αμφορέα, περίπου του 1350 π.Χ. προερχόμενο από τα Χανιά. Αυτή η ανασκαφή δεν έχει ολοκληρωθεί, δυστυχώς. Λίγο μετά τα μέσα του 13ου αιώνα π.Χ., η πτώση των Μυκηναϊκών ανακτόρων στην Ηπειρωτική Ελλάδα προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση σε όλο το Αιγαίο. Μετακινήσεις, όπως κάθε φορά που ένα ισχυρό σύστημα καταραίει, έτσι. Μετακινήσεις πληθυσμών, πειρατεία κλπ. Με αποτέλεσμα οι περισσότερες παράλληλες πόλεις να εγκαταληφθούν, όχι μόνο στην Κρήτη, αλλά και στις Κυκλάδες, και οι κάτοικοί τους να μετακινηθούν προς ημιορεινούς όγκους, περισσότερο ή λιγότερο μακριά από τη θάλασσα, αναζητώντας ασφάλεια. Ο Πετράς δεν αποτέλεσε εξαίρεση. Οι κάτοικοι του εγκατέλειψαν μετά από 16 αιώνες συνεχούς κατοίκησης στον οικισμό στο Λόφο 1 και επέστρεψαν στον τόπο των προγόνων τους, στην Κεφάλα. Λόφο υψηλότερο και φυσικά οχυρό, όπου έκτισαν ένα νέο οικισμό, αποφεύγοντας όμως συνειδητά, πιστεύω, τους αρχαίους ειδητάφους. Ο οικισμός αυτός βρίσκεται στο ανατολικό άκρο του πλατώματος του Νεκροταφείου και επεκτείνεται και προς τα νότια, μέχρι την κορυφή της Κεφάλας. Εννοείται δεν έχει ανασκαφεί ακόμα ολοκληρωτικά. Παράλληλα, να είναι αυτό εδώ το κίτρινο που βλέπετε και συνεχίζεται και προς τα δω. Παράλληλα, στο δυτικό άκρο του πλατώματος του Νεκροταφείου, αντικριστά από το ερυπωμένο πλέον ανάκτορο, έκτισαν μια σειρά τελετουργικών κτηρίων, που είναι όλα αυτά, για τα οποία και για το είδος των τελετουργιών θα μιλήσουμε στη μεθεπόμενη διάλεξη που θα αναφέρεται στο Νεκροταφείο. Ας τονίσω όμως από τώρα ότι ο Πετράς παρουσιάζει αξιοθαύμαστη ιστορική συνέχεια σχεδόν 2.500 ετών συνεχούς κατοίκησης. Έχουμε πολλά να πούμε ακόμα. Προς το παρόν, σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή και την υπομονή σας και είμαι έτοιμη να δεχτώ τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μεταξία, για όλα αυτά που μας είπες απόψε. Ακούσαμε για τόσο πολλά ενδιαφέροντα ευρήματα σε ένα σύντομο σχετικά χρόνο. Έχουμε και χρόνο για ερωτήσεις και για συζήτηση, 15 λεπτά. Πολύ ωραία. Λοιπόν, να προσκαλέσω όλους εσάς, όλους και όλες, να διατυπώσουν τις ερωτήσεις σας στη Μεταξία. Να ανοίξετε το μικρόφωνο σας. Ποιος θα ήθελε να κάνει την πρώτη ερώτηση? Όλα τα καταλάβανε. Μπράβο, μπράβο. Χαίρομαι πολύ γι' αυτό. Μπορώ εγώ να κάνω την πρώτη ερώτηση, Μεταξία. Έχουμε πολλά να πούμε, αλλά θα έχουμε άλλες ευκαιρίες. Θα ήθελα όμως να ρωτήσω για το τείχος το οποίο ανέφερες προς το τέλος.
στρομνοϊκίστρια, κοντά στην κήτη ουσιαστικά του ποταμού Παντέλης, δεν είναι στην άκρη του. Είναι κοντά στην παραλία, ναι. Ποιες είναι οι σκέψεις σου για τη λειτουργία, τη χρήση, την ιστορία αυτού του μνημείου? Αυτό, κοίταξε, αυτό αποτελεί ένα μυστήριο βέβαια. Δυστυχώς ήταν ιδιωτικό οικόπεδο. Είχαμε πει τότε να προχωρήσουμε στην απαλωτρίωση. Ναι, ο Μανώλης Κλόντζας έχει την ίδια ερώτηση. Είχαμε πει να προχωρήσουμε στην απαλωτρίωση. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί η απαλωτρίωση. Την είχαμε κάνει την ανασκαφή μαζί με τον Γιάννη Παπαδάτο τότε που δούλευε στην εφορία. Δεν έχει ολοκληρωθεί. Να σκεφτείς ότι δεν έχουν φύγει ούτε οι μάρτυρες από αυτό. Βρίσκεται πολύ χαμηλά, αρκετά χαμηλότερα από το δρόμο, την άσφαλτο. Και πραγματικά έχω προσπαθήσει, ομολογώ, με διάφορους συναδέλφους να τους πείσω μήπως κάναμε καμία συνεργασία, δηλαδή ένα καινούριο project, γιατί είναι ένα μνημείο μοναδικής σημασίας. Πρώτα-πρώτα υπάρχουν δύο σκέλη, έχει δύο σκέλη παράλληλα αυτό το πράγμα. Δεν νομίζω ότι μπορεί να είναι νεόριο ή κάτι τέτοιο. Γιατί καταρχήν είναι πάρα πολύ πλατή αυτή η τύχη. Με ένα 30 είναι τύχη, χειροματική τύχη. Τώρα, γιατί είναι δύο, πώς μπορεί να συνεχιζόταν αυτό προς τα πάνω ή προς τα πλάγια, δεν το ξέρω. Θα ήθελα πάρα πολύ να συνεχιστεί αυτή η ανασκαφή. Και επίσης ότι είναι μυκηναϊκού τύπου. Έχει και πελεκητούς δόμους και ακατέργαστες πέτρες χτισμένο από τις δύο πλευρές και μέσα γεμίζει με χώμα, όστρακα και πετρούλες μικρές, που δεν υπάρχει στην Κρήτη τέτοιο πράγμα. Είναι πολύ συνδυσμένο στη Μυκηναϊκή Ελλάδα. Θυμάμαι μια φορά είχε κατέβει το ΚΑΣ για να κηδεία απαλωτριώσεις και το είπανε. Λέω, ναι, το ξέρω. Ας ελπίσουμε ότι θα προχωρήσει έργα και γι' αυτό, γιατί είναι όπως λες. Μακάρι να συνεχιστεί αυτή η ανασκαφή. Ναι. Έχουμε μια ερώτηση από την κυρία Αρετή Ζούλια. Καλησπέρα, μ' ακούτε? Βεβαίως. Πολύ καλά. Ναι, συγχαρητήρια αρχικά. Πολύ ενδιαφέρουσα να σκαφεί. Εγώ θα ήθελα να ρωτήσω για την χρήση του λάκκου που είδαμε. Ναι. Που έχει τα συγκεντρωμένα θράσματα αγγείων. Είναι αποθήκη, είναι κάποιο άλλο, αποθήκη ίσως ιερού? Είναι λάκκος απόρριψης. Α, είναι απόρριψης. Έχει μπει σπασμένο. Έχει δημοσιευτεί στο AJA, το τεύχος 111, το 2007-2008, κάπου εκεί, από τον Ντόναλτ Χάγκης. Είναι μια μεγάλη δημοσίευση, 75 σελίδων. Κοιτάξτε το. Να. Ωραία, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Έχουμε δύο ερωτήσεις στο chat. Η πρώτη από τον Τζον Ντρίβας. Α. Που λέει, θερμά συγχαρητήρια, θα σας ζητούσα να μας επαναλάβετε τις ενδείξεις κοινωνικής οργάνωσης από τα ευρήματα και τη σχέση με τα ανάκτορα των περιφερειακών κτηρίων. Το δεύτερο δεν είμαι σίγουρος ότι το καταλαβαίνω, αλλά το πρώτο νομίζω ότι είναι πιο ξεκάθαρο. Ενδείξεις κοινωνικής οργάνωσης μέσα από τα ευρήματα του ΠΕΤΡΑ. Ναι, ναι. Δεν ήθελα να αναφέρω την περίπλοκη ορολογία η οποία υπάρχουν τώρα με corporate groups, house κτλ. Γιατί πραγματικά δεν είναι η θέση εδώ. Αλλά ναι, πιστεύω ότι και τα δύο αυτά μεγάλα κτίρια δεν είναι κατοικίες μιας είτε πυρηνικής είτε εκτεταμένης οικογένειας. Είναι τόσο πολλά τα ευρήματα, η κεραμική κλπ. Και επίσης οι εργαστηριακοί χώροι, που πιστεύω ότι είναι βιοτεχνικές εγκαταστάσεις, τουλάχιστον σε κάποια φάση της ζωής τους. Το δεύτερο κτίριο, το κτίριο 2, θα μπορούσε να ήταν κατοικία στην πρώτη του φάση και μετά έγινε βιοτεχνική, στο οποίο έρχονταν και γεωργοί, κτηνοτρόφοι, μελισσοκόμοι, γιατί έχουμε βρει και κυψέλες, παρέδιδαν τα προϊόντα τους και εκεί γινόταν μια επεξεργασία. Κυρίως μάλινων υφαντών και τα λοιπά, αλλά και άλλων πραγμάτων, γιατί έχουμε κατασκευή λίθινων αγγείων, έχουμε οψιανούς, επεξεργασία οψιανού για κατασκευή εργαλείων, έχουμε επίσης όλα αυτά τα πολύ μεγάλα τρυποδικά, τα οποία είναι, πολλά από αυτά είναι, παίρνουν τουλάχιστον 15 λίτρα μέσα. Καταλαβαίνετε ότι δεν είναι κάτι που μπορεί κανείς να μαγειρέψει για να φάνε 5-6 άνθρωποι. Είναι πολύ. Και ίσως δεν ήταν όλα μαγειρικά, ήταν και για βράσιμο νερού.
Αλλά ήθελα να τονίσω ότι αυτό που έχουμε σκάψει ως τομέα 3, δηλαδή αυτά που είπα προς το τέλος, δυτικά του μεγάλου κτηρίου 1, όπου έχουμε βρει μικρότερα σπίτια με 2-3 δωμάτια κτλ., πιστεύω ότι έτσι ήταν τα σπίτια, τα κανονικά σπίτια του οικισμού. Ναι. Αλλά δεν έχει επεκταθεί ανασκαφή. Είναι μια ανασκαφή που θα ακολουθήσει πολλά χρόνια. Από άλλους, βέβαια. Υπάρχουν άλλες δύο ερωτήσεις στο chat. Η μία είναι από την Diana Wolf και είναι στα αγγλικά, θα τη μεταφράσω. Η στερεομηνοϊκή σφραγιδόλιθος από μαλακή πέτρα που δείξατε έχει παράλληλα σε όλη την Κρήτη, στην Κνωσό, στην Αγία Τριάδα και αλλού, και πιθανόν να συνδεόταν με πρακτικές που, με administration, με πρακτικές διαχείρισης. Όπως φαίνεται και από ένα σφράγισμα με αυτό το μοτίβο από την κάτω Ζάκρο. Είναι δυνατό να διατυπώσουμε κάποιες σχέσεις αυτής της σφραγίδας με πρακτικές με το administration του Πετρά, δηλαδή τις σφραγίδες της κάτω Ζάκρου. Η σφραγίδα αυτή που έδειξα δεν είναι καταρχήν τόσο μαλακός λίθος, είναι η στερομηνοϊκή 3α και είναι βέβαια είναι μετά ανακτορική, επομένως είναι ένα μοτίβο που υπάρχει, μάλιστα ο Τζον Γιάνγκερ έχει γράψει και ένα άρθρο για αυτά, είναι το μοτίβο του πληγωμένου αγριμιού. Υπάρχει ένα βέλος που έχει χτυπήσει το αγρίμι και έχει σκύψει το κεφάλι του, πάρα πολύ ωραίο και είναι και πολύ καλό διατηρημένο, και προσπαθεί το ζώο με μια πολύ ωραία κίνηση του λαιμού και του κεφαλιού να αφαιρέσει το βέλος που το έχει τρυπήσει. Όχι, δεν ξέρω αν έχει στη Ζάκρο. Πάντως, ναι, υπάρχουν πολλές τέτοιες σφραγίδες, είναι η αλήθεια. Δεν έχει όμως σχέση με ανακτορική διοίκηση, γιατί είναι μετά ανακτορική. Μάλιστα. Ωραία. Μία γενικότερη ερώτηση από τη Μαρία Κούρτη. Μας ζητάει να παρουσιάσουμε τη γενική εικόνα, κατά την άποψή σας, ποια ήταν η γενική εικόνα αναφορικά με την ποιότητα της ζωής των κατοίκων της συγκεκριμένης περιοχής. Ναι, είναι αυτό που λένε, καλή ερώτηση. Κοιτάξτε, ο κύριος οικισμός είναι ένας αστικός οικισμός. Δεν υπάρχουν δηλαδή, δεν είναι αγροτικός, δεν υπάρχουν χώροι όπου υποθέτουμε ότι θα υπήρχαν μερικά ζώα ή κόσιτα ζώα εννοώ και κάτι τέτοιο. Είναι ένας αστικός οικισμός, έχει μια πολεοδομική οργάνωση την οποία δεν την γνωρίζουμε καλά, αλλά έχουμε βρει ορισμένους δρόμους, υπάρχει σύνδεση με το ανάκτορο. Δεν έχω να πω κάτι άλλο. Οι άλλοι οικισμοί, τόσο ο οικισμός της Κεφάλας που είναι τελική νεολιθική και πρωτομηνοϊκή 1, όσο και ο ιστερομηνοϊκός 3 οικισμός, είναι πολύ μικρότεροι. Δεν μπορούν να συγκριθούν βέβαια με αυτό. Μάλιστα. Μια ερώτηση από τον Μανώλη Κλότζα. Αναφέρθηκε στη σύγκρουση ή αντιπαράθεση μεταξύ των ελίτ της περιοχής. Ναι. Να μας πείτε γι' αυτό. Είναι κάτι που το βλέπω, επειδή έχουμε την τύχη να έχουμε σκάψει και το χώρο των νεκρών και ο Λάκκος είναι, ας πούμε, τα συμπόσια των ζώντων, αλλά μετά έχουμε το νεκροταφείο, όπου οι ίδιοι ακριβώς άνθρωποι, οι ίδιοι θάβονταν, η κεραμική είναι απολύτως όμοια. Έτσι βλέπουμε, πρώτα-πρώτα και ο ίδιος ο Ντόναλντ Χάγκης είπε ότι εδώ υπάρχουν elite group τα οποία πιθανότατα χρησιμοποιούσε το καθένα ή κάθε μια ομάδα, χρησιμοποιούσε συγκεκριμένη κεραμική και προσπαθούσε να κάνει, ας πούμε, φιγούρα να εντυπωσιάσει τους υπόλοιπους με τους οποίους παρακάτονταν στα ίδια συμπόσια. Στο νεκροταφείο αυτό είναι πολύ πιο χειροπιαστό, γιατί δεν έχουμε δύο όμοιους τάφους σε κάτωψη. Φαίνεται δηλαδή καθαρά ότι υπάρχει ένας κοινωνικός ανταγωνισμός, ποιος θα κάνει το πιο ωραίο μνημείο ταφικό, οικογενειακό, όπως και τώρα το βλέπει κανείς σε διάφορα μεγάλα νοικοταφεία, το πρώτο νοικοταφείο της Αθήνας ή αλλού. Και επίσης και στα αντικείμενα τα οποία υπάρχουν μέσα στους τάφους. Είναι δεδομένο. Όπως πολλοί από εμάς, τους αρχαιολόγους τουλάχιστον, ξέρουμε, αυτό που ισχύει πλέον και είναι μάλλον γενικά παραδεκτό είναι ότι τα ανάκτορα δεν ήταν τόπος κατοικίας του βασιλιά, της βασίλισσας και των βασιλόπουλων, όπως ας πούμε είχε υποστηρίξει ο Evans, αλλά ήταν ένας χώρος όπου διάφορες ελίτ ομάδες του οικισμού συγκεντρώνονταν και διοικούσαν με έναν ορισμένο τρόπο.
οι αρχηγοί πιθανώς αυτών των ομάδων. Νομίζω ότι ο Πετράς, και τα έχεις γράψει βέβαια αυτά πάρα πολύ καλά, νομίζω ότι ο Πετράς, επειδή είχαμε τη δυνατότητα να έχουμε και ανάκτορο και οικισμό και νεκροταφείο, είναι ένα πολύ καλό επιχείρημα υπέρ αυτής της άποψης. Δηλαδή και της ερμηνείας του ανακτόρου ως τόπο όπου οι αριστοκρατικές, ας πούμε, οι επιφανείς ομάδες... Οι πατρίες, ας πούμε, είχαν... Οι πατρίες, ακριβώς, ναι, είναι εκεί. Και από την άλλη μεριά και το νεκροταφείο μας λέει την ίδια ιστορία. Τουλάχιστον για την παλαιοανακτορική περίοδο, γιατί νεοανακτορικό νεκροταφείο δεν έχει βρεθεί. Δεν είναι η πρώτη περίοδος του ανακτόρου. Ωραία. Η κυρία Βασιλεία Νιψητάκη έχει σηκώσει, νομίζω, το χέρι και θέλει να κάνει την ερώτηση. Κυρία Νιψητάκη, μπορείτε να ανοίξετε το μικρόφωνο σας, να μας ακούτε. Κάνω unmute, ok. Εντάξει. Καταρχήν να πω ένα βαθύ ευχαριστώ στους διοργανωτές και στους παρουσιαστές και στην κυρία Τσιποπούλου, γιατί μας γνωρίζει με την αρχαία μας πατρίδα, την οποία ντρέπομαι, είναι αλήθεια που δεν την ξέρω καθόλου. Θα ήθελα να ρωτήσω πώς προσανατολιζόμαστε σε σχέση με τον κεντρικό δρόμο του υπάρχοντος οικισμού. Δηλαδή, όταν οδεύουμε από το δρόμο από το Παλαιόκαστρο προς τα μέσα, πού ακριβώς ή πού περίπου χοντροειδώς χωροθετούνται αυτά τα ευρήματα, είναι η πρώτη ερώτηση. Και επίσης, αν κοντά στον σημερινό οικισμό έχει βρεθεί αρχαία ζωή, δηλαδή ή κοντά ή επιτόπου, ας πούμε, στον αρχαίο οικισμό υπάρχει κάτι τέτοιο. Και τελικά, αν έχουμε λατρευτικά έθιμα και ευρήματα σε αυτή την περιοχή που ήδη έχετε ανασκάψει. Ναι, λοιπόν, κοιτάξτε, έχουμε τον επισκέψιμο αρχαιολογικό χώρο. Αυτός είναι ο αστικός οικισμός του Πετρά, με το ανάκτορο σε μεγάλο πλάτωμα ψηλά στο λόφο. Τώρα εσείς είστε και από τη Σιτία. Λοιπόν, ο οικισμός πρέπει να τον φανταστείτε, τον κύριο οικισμό, λέω, τον πιο μακροχρόνιο, ότι καταλάμβανε γύρω-γύρω τις πλαγιές αυτού του λόφου. Και πήγαινε και πιο κάτω, εκεί που έχουμε, ας πούμε, κάποια κτίσματα, σύγχρονα εννοώ, στον οικισμό του Πετρά, στο σύγχρονο οικισμό του Πετρά. Πήγαινε μέχρι την παραλία ο οικισμός αυτός. Ήταν πολύ εκτεταμένος. Η Κεφάλα είναι ο λόφος 2, η Κεφάλα που λέμε, είναι ο δυτικότερος λόφος, ο υψηλότερος. Ξέρετε ποια είναι η Κεφάλα. Στην Κεφάλα έχουμε το νεκροταφείο και δύο μικρούς οικισμούς. Αλλά στο λόφο 1, αυτό που είναι το δυτικό, που είναι δηλαδή πιο κοντά στη Σιτία, όπου είναι και ο επισκέψιμος αρχαιολογικός χώρος, έχουμε αυτόν τον μεγάλο οικισμό. Που βέβαια αυτοί οι οικισμοί δεν σκάβονται από μια γενιά αρχαιολόγων. Το Παλαιόκαστρο σκάβεται από το 1900 μέχρι σήμερα, έτσι. Θα δούμε. Μάλλον δεν θα δούμε. Θα δουν κάποιοι άλλοι που θα έρθουν μετά από εμάς. Πόσο εκτεταμένος και πόσο σώζεται ο μεγάλος οικισμός. Ωραία. Για τα ιερά τώρα, ναι. Κοιτάξτε να δείτε. Η ύπαρξη, ας πούμε, αυτών των αποθετών θεμελίωσης είναι μια πράξη που προσπαθεί να... Μια πράξη που έχει ένα ιερό χαρακτήρα. Προσπαθεί να εξευμενήσει κάτι ή να προλάβει ένα κακό. Την εποχή αυτή, γενικά στη μηνιακή εποχή, εκτός από το τέλος της μηνιακής εποχής, δεν υπάρχουν ιερά κτίρια. Δεν υπάρχουν δηλαδή τύπου ναοί, ας πούμε. Δεν υπάρχουν. Αυτά υπάρχουν μόνο το 12ο αιώνα. Αλλά μέσα στο ανάκτορο, ας πούμε, και θα σας τα πω αυτά, και σε όλα αυτά τα ανακτορικά κτίρια, υπάρχουν χώροι αφιερωμένοι στη λατρεία. Το ανάκτορο είναι κάτι υπερβολικά περίπλοκο, το οποίο ήταν και εμπορικό κέντρο και μαζική αποθήκευση και θρησκευτικό κέντρο και διοικητικό κέντρο κλπ. Έτσι, δηλαδή δεν υπάρχει ένας χώρος εξειδικευμένος λατρείας. Τώρα, και στα δύο κτίρια, και στο κτίριο 2 και στο κτίριο 1, στα δύο νεοανακτορικά κτίρια, έχουν βρεθεί κομμάτια ειδωλίων μικρών, που σημαίνει ότι ένα είδος μικρής οικιακής λατρείας υπήρχε, όπως έχει βρεθεί σε πάρα πολλά μηνοϊκά κτίρια που έχουν σκαφτεί. Επίσης,
Την εποχή αυτή έχουμε τα ιερά κορυφής. Δηλαδή, πήγαιναν σε υψηλές κορυφές όπου απέθεταν κάποια ειδόλια και αυτά και έκαναν τις προσευχές τους. Ο Πετράς συνδέεται με δύο ιερά. Το ένα είναι στον Πρινιά. Έχει ένα σκαφί στις αρχές της δεκαετίας του 70 από το Δαβάρα και τα τελευταία χρόνια μελετάται εντατικά από ερευνητές συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο του Δουβλίνου. Και το δεύτερο ιερό είναι στο Πισκοκέφαλο. Δεν είναι τόσο υψηλό, αλλά έχει καταπληκτικά ευρήματα, τα οποία βρίσκονται στο Μουσείο Ηρακλείου. Επομένως, και στην ουσία κάθε μεγάλος μινωικός οικισμός συνδέεται. Το Παλέκαστρο έχει τον Πετσοφά, η Ζάκρος έχει άλλα κτλ. Δεν είναι μέσα εντός του οικισμού τα ιερά. Έχουμε και άλλες ερωτήσεις στο τσάρα. Δυστυχώς έχει τελειώσει ο χρόνος μας. Μεταξύ, νομίζω ότι εσύ, αν θέλεις, θα μπορούσες να απαντήσεις άμεσα στους ανθρώπους, αν έχεις χρόνο φυσικά, ή θα συζητήσουμε για τα θέματα αυτά και στις επόμενες ομιλίες. Αν κάποιος θέλει να επικοινωνήσει μαζί μου, ευχαρίστω. Βεβαίως. Μην ξεχνάτε ότι έχουμε ακόμα 3 ομιλίες από την Μεταξία. Επομένως, θα μιλάμε για τον Πετρά για πολύ ακόμα. Ευτυχώς για μας, για όλους μας, θα μάθουμε πάρα πολλά πράγματα. Οι συγκεκριμένες ημερομηνίες θα ανακοινωθούν από τη στέγη και μέσα από τις σελίδες στο Facebook και μέσα από την όλη επικοινωνία, το σύστημα επικοινωνίας που έχει η στέγη. Νομίζω ήταν μια πολύ πετυχημένη εκδήλωση απόψε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για εκ μέρους όλων των ακροατών. Είχαμε πάνω από 100 ανθρώπους μόνο στο Zoom και πολύ περισσότερους στο Facebook. Ναι. Η εκδήλωση βέβαια αυτή θα είναι και διαθέσιμη στις επόμενες μέρες και στο YouTube, στο κανάλι της Στέγης. Όπως και αυτοί που δεν μπόρεσαν απόψε να την παρακολουθήσουν θα μπορέσουν να σε ακούσουν και στο YouTube. Σε ευχαριστούμε θερμά πάρα πολύ και περιμένουμε και τις επόμενες ομιλίες. Ευχαριστώ. Γεια σας σε όλους και τα ξαναλέμε σύντομα. Σύντομα.